αδελφοί, θα συνεχίσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον τη σειρά των μαθημάτων μας περί αμαρτίας και περί αμαρτωλού. Στη σελίδα λοιπόν 862 θα διαβάσουμε τώρα από το κεφάλαιο ΙΕ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Σελίδα 862. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΙΕ, κεφάλαιο 15 κεφάλαιο. Τότε προσέρχονται προς τον Ιησού ή από Ιερουσαλήμων γραμματείς και φαρισαίοι λέγοντες: «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουν σε την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν ύπτονται τα σχήρας αυτών όταν τρώγω συνάρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Διατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας? Διότι ο Θεός προσέταξε λέγον: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε, ως τη είπε προς τον πατέρα ή προς τη μητέρα, δώρον είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δύναται να μην τιμήσει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, και ακυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας. Υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών ο Ισαΐας λέγον: ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού, εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Και προσκαλέσας τον όχλον, είπε προς αυτούς: ακούετε και νοείτε. Δε μολύνει τον άνθρωπον το εισερχόμενο εις το στόμα, αλλά το εξερχόμενο εκ του στόματος του το μολύνει τον άνθρωπο. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, είπαν προς αυτόν: εξεύρεις ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες των λόγων τούτων εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε: πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ενώ πατήρ ο ουράνιος θέλει κριζωθεί. Αφήσατε αυτούς, είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών, τυφλός δε τυφλών αν οδηγεί αμφότερης βόθρων θέλουσι πέσει. Αποκριθής δε ο Πέτρος είπε προς αυτόν: εξήγησον εις ημάς την παραβολήν ταύτην. Και ο Ιησούς είπε: έτι και εσείς ασύνεστοι είστε? Δεν εννοείται ότι έτι ότι το παν, ότι παν το εισερχόμενο εις το στόμα κατεβαίνει στην κοιλία και εκβάλλεται εις αφεδρώνα? Τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος εκ της κοιλίας εξέρχονται και εκείνα μολύνουν στον άνθρωπο, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνίε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Ταύτα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων, το δε να φάγει τις με ανύπτους χείρας δε μολύνει τον άνθρωπον. Αμήν. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Εκκλησία του Χριστού, οι άνθρωποι του Θεού, ο λαός του Θεού, στους οποίους ενεπιστεύθη ο Θεός το Λόγο Του. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει λοιπόν ο λαός του Θεού και οδηγείται εκ τούτου σε αποστασία είναι οι διδασκαλίες και τα εντάλματα των ανθρώπων, τα οποία άνθρωποι φέρνουν μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλοιώνοντας το Λόγο του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους που πιστεύουν, και έτσι ο Λόγος του Θεού, καθώς μπολιάζεται, αλλοιώνεται, διαστρεβλώνεται από ανθρώπινες διδασκαλίες, στην πραγματικότητα χάνει τη δύναμή του. Και όταν ο Λόγος του Θεού χάσει τη δύναμή του, τότε τα αποτελέσματα του Λόγου του Θεού στη ζωή των ανθρώπων αλλά και στην Εκκλησία του Χριστού καταρχάς λιγοστεύουν και εν τέλει εξαφανίζονται. Σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και όπου ο Θεός έχει δώσει το Λόγο Του, έχουν επισέλθει στη συνέχεια οι ανθρώπινες διατάξεις και οι ανθρώπινες διδασκαλίες. Ο λαός Ισραήλ απεστάτησε, θα λέγαμε, οριστικότατα. Έφτασε στο σημείο ο Θεός για να μπορέσει να τον επαναφέρει, να τον εξορίσει και να τον εχμαλωτήσει για 70 χρόνια στην Βαβυλώνα. Όταν επέστρεψε, το κύριο πρόβλημά του που ήταν τα είδωλα, η ειδωλολατρία εν γέννη, που και αυτή ξεκίνησε από διδασκαλίες ανθρώπινες, γιατί κάθε ένας αποφάσισε κάποια στιγμή να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από το Λόγο του Θεού. Και όταν επέστρεψε, ενώ στην αρχή καλά πήγαιναν,
το 400 περίπου π.Χ. με τον προφήτη Μαλαχία, φαίνεται ότι και πάλι ο λαός Ισραήλ εισήλθε στην αποστασία με ξένα διατάγματα, με διδασκαλίες ανθρώπινες που, όπως είπαμε, αλλοιώνουν και διαστερώνουν το Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να χάνει τη δύναμή του και, χάνοντας τη δύναμή του, να μην απολαμβάνουν αλλά και να μην ενεργούν τα αποτελέσματα, να μην ενεργεί ο Θεός με αγαθά αποτελέσματα στη ζωή των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έφτασαν στο 0 περίπου, στο 30 μετά Χριστό, ο λαός Ισραήλ, όταν πια ήρθε ο Χριστός, και εκεί τα πράγματα πια είχαν χάσει την αξία τους. Οι Φαρισαίοι, που το όνομά τους ήταν και χωρισμένοι, Άγιοι, από το Φαρίς το Εβραϊκό, είχαν πια, καθώς είχαν προσθεθεί διδασκαλίες ανθρώπινες, είχαν γίνει πια το πρότυπο της υποκρισίας και της αλαζονίας, ώστε ακύρωσαν τελικά το Λόγο του Θεού, ακολουθώντας μία πορεία συγκεκριμένη. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι στην αρχή αφήσατε την εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι αφήνει ο άνθρωπος του Θεού την εντολή του Θεού και παίρνει και κρατάει μπροστά του, στα χέρια του, εντολές ανθρώπων. Στη συνέχεια, και όσο προχωράει αυτή η ιστορία των ανθρώπων που άφησαν την εντολή του Θεού και πήραν άλλα βιβλία, και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί, γιατί πολλές φορές έρχονται βιβλία στα χέρια μας τα οποία δεν είναι κακά. Μάλιστα, τελευταία έχουν έρθει στα χέρια μας βιβλία των πατέρων των πρώτων αποστολικών χρόνων που είναι αληθινά. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Δεν είναι θεόπνευστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αξίζει τον κόπο να τα κοιτάξεις, να δεις πώς λειτουργούσε η πρώτη εκκλησία μετά τα 70 χρόνια μετά Χριστό μέχρι τα 250, όπου ποιμένες και πρεσβύτεροι τότε ήσαν οι μαθητές των μαθητών Αποστόλων και αργότερα οι μαθητές των μαθητών των Αποστόλων. Αξίζει να του δώσεις μια ματιά, αλλά όχι να αφήσεις το Λόγο του Θεού και να πάρεις στα χέρια σου άλλα βιβλία τα οποία δεν είναι λάθος και δεν είναι το πρόβλημα πόσο λάθος είναι. Γιατί πολλές φορές ακούω, αδερφοί, γιατί δεν κάνει να διαβάσουμε άλλα βιβλία. Κάνει να διαβάζουμε άλλα βιβλία, αρκεί να μην περιέχουν μέσα δηλητήριο και ψευδοδιδασκαλίες. Αλλά εάν είναι καλά τα βιβλία αυτά, να ξέρουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε από την καρδιά μας, να αφήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει τους ανθρώπους, και να κρατάμε στα χέρια μας και, μάλιστα, να τα μελετάμε με μεγάλη φροντίδα και με μεγάλη προσοχή και να τα κηρύττουμε ακόμη, αλλά η συνέπεια θα είναι να μην έρχεται η δύναμη, να μην υπάρχει δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Εάν δεν συνεχίσουμε να κρατάμε τέτοια βιβλία και να αφήνουμε την εντολή του Θεού και το Λόγο του Θεού, τότε θα φτάσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι να φυλάτουμε πια, όχι απλώς να κρατάμε, να φυλάτουμε πια αυτά τα λεγόμενα στα άλλα βιβλία, τα οποία είναι στην πραγματικότητα παραδόσεις, έστω και αν είναι ιερά παράδοσης. Η ιερά παράδοσης είναι η αληθινή, που δημιουργήθηκε από το 30 μέχρι το 250, άντε το 350 μετά Χριστό, όπου και καθιερώθηκε ο κανόνας της Καινής Διαθήκης. Να φυλάμε λοιπόν τις παραδόσεις και να αθετούμε το Λόγο του Θεού. Τι θα πει αθετώ? Απομακρύνω. Απομακρύνω. Περιφρονώ. Ενώ διάβαζα 2 ώρες την ημέρα το Λόγο του Θεού, τώρα διαβάζω στην αρχή 1,5 ώρα το Λόγο του Θεού και 1,5 ώρα άλλα βιβλία. Μετά διαβάζω 1 ώρα και 1 ώρα και μετά 1,5 ώρα το Λόγο του Θεού
και μια μισή ώρα τα άλλα βιβλία. Στο τέλος αθετώ την εντολή του Θεού, το Λόγο του Θεού, και δεν διαβάζω καθόλου το Λόγο του Θεού, και παίρνω ένα βιβλίο και βγάζω στα μάτια μου, το οποίο τελικά δεν μου προσφέρει τίποτα. Τι θα πει δεν μου προσφέρει τίποτα? Κάποια γνώση μου προσφέρει, δύναμη δεν μου προσφέρει, το οποίο είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Αυτό είναι το ζητούμενο από μας. Όταν παίρνουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, κάτι γίνεται μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού ενεργεί μεταξύ των πιστευόντων, εργάζεται, διερευνά καρδίες και νεφρούς, διαχωρίζει ψυχή και πνεύμα. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να αθετούμε το Λόγο του Θεού, να περιφρονούμε, να βάζουμε στην άκρη, στο εικονοστάσι, στη βιβλιοθήκη, και να παίρνουμε πια άλλα βιβλία τα οποία πια επεκτείνονται και σε άλλες διδασκαλίες. Και έτσι παίρνουμε βιβλία ανθρώπων, διδασκαλίες ανθρώπων, εμπειρίες ανθρώπων, και φτάνουμε πια στο τρίτο στάδιο, το οποίο είναι το χειρότερο από όλα. Ακυρούνται στο Λόγο του Θεού χάριν της παράδοσής σας, την οποία παραδόκατε, δηλαδή πια υπάρχει ακύρωση. Τι σημαίνει ακύρωση? Υπερτερεί στη ζωή μας το βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι που έγραψε ο κύριος Τάδε, το βιβλιαράκι που έγραψε ο κύριος Δίνα, που το ξαναλέω, μπορεί να είναι εμπειρίες, αλλά πρώτον είναι ανθρώπινες, δεύτερον δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι όλες αληθινές, και τρίτον, το σημαντικότερο απ' όλα, ο άνθρωπος του Θεού πια έχασε τον προσανατολισμό του και τον δρόμο του. Έχασε τη δύναμή του, έχασε τον αγιασμό του, γιατί ο άνθρωπος αγιάζεται, ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά ο Θεός τον αγιάζει τον άνθρωπο με συγκεκριμένες ενέργειες του ανθρώπου. Τον αγιάζει με το αίμα του Χριστού όταν μετανοεί ο άνθρωπος και έχει κοινωνία με το Θεό και με τα αλλήλων. Τον αγιάζει με το Λόγο του, ενώ το βιβλιαράκι δεν θα σε αγιάσει, μάλλον θα σε εξασθενήσει. Παραδόσεις ανθρώπινες, δεν μιλάω για τις λανθασμένες, μιλάω για τις σωστές. Θα σε εξασθενήσει, δεν θα σε αγιάσει, και θα σε οδηγήσει και όλο πιο μακριά από τη δύναμη του Θεού. Και τέλος, ο άνθρωπος του Θεού αγιάζεται στην προσευχή με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν τα χρόνια και οι Φαρισαίοι έχασαν τον αγιασμό τους, την καθαρότητά τους, και οι γραμματείς, οι οποίοι ξεκίνησαν από την εποχή του Έσδρα, που ήσαν μορφωμένοι άνθρωποι, έμπειροι ερμηνευτές του νόμου του Θεού, προσθέτοντας, πέφτοντας δηλαδή σε αυτή την ίδια παγίδα, προσθέτοντας βιβλία, βιβλιαράκια, γνώσεις, απόψεις, καλύτερες από το Ευαγγέλιο, να τις επεκτείνουμε, να τις συγχρονίσουμε, έφτασαν να είναι το πρότυπο που ο Κύριος είπε «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαί υποκριτές», το πρότυπο της υποκρισίας. Έτσι ώστε όταν πια ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα, άρχισαν να τον κατακρίνουνε και να τον κατηγορούνε σύμφωνα με τις διατάξεις τους και με τα πιστεύω τους και με τις διδασκαλίες τους. Δεν μπορούσαν να τον ελέγξουν περί αμαρτίας. Ποιος λέει από εσάς, είπε ο Κύριος, με ελέγχει περί αμαρτίας? Κανένας δεν μπορούσε, γιατί ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Αλλά έψαξαν, βρήκαν και είπαν, γιατί δεν ακολουθείς τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων εσύ? Γιατί δεν κάνεις αυτά που λένε οι πρεσβύτεροι? Γιατί δεν υποτάσσεσαι, δεν φυλάς τα εντάλματα των ανθρώπων και τις διδασκαλίες των ανθρώπων? Και ο Κύριος μας βέβαια, πολύ σωστά τότε, και αν ήταν σήμερα το ίδιο πάλι θα έλεγε, ότι γιατί εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού για τις παραδόσεις σας? Υποκριτές, καλώς προεφύτευσε για σας 650 χρόνια πριν από τώρα ο Ισαΐας, λέγον και εκφράζον, αποκαλύπτων, φανερώνων την καρδιά των ανθρώπων που έχουν βιβλία, βιβλιαράκια και ασχολούνται ιδιαιτέρως με αυτά, στην πτώση τους, στη μεγάλη και στην κατάντια τους. Ο λαός αυτός με πλησιάζει με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδιά αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Γιατί
Γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και αν δεν ελέγχεται και δεν αγιάζεται με το Λόγο του Θεού, εκτός από το αίμα του Χριστού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν αγιάζεται με το Λόγο του Θεού, εξασθενεί και κάνει τα δικά της, ώστε οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού να πλησιάζουν με το στόμα τον Θεό και με τα χείλη τους να τιμούν τον Θεό και η καρδιά τους μακρά να απέχει απαιμού και δημιουργούν καινούργιες μορφές σεβασμού και λατρείας. Εις μάτιν, λοιπόν, λέει ο προφήτης, με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων. Είναι λοιπόν, και εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, αδερφοί, σε αυτό, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ότι ματέως σκοπιάζει ο άνθρωπος διαβάζοντας βιβλία και βιβλιαράκια και βάζοντας την άκρη από τον λιγοστό χρόνο που έχει το Λόγο του Θεού. Ματέως είναι ο κόπος αυτός. Τα βιβλία, λέει, τα πολλά ο εκκλησιαστής φέρουν σε ματαιότητα. Μάταιος είναι ο κόπος αυτός. Για μια στιγμή μπορούν να αισθάνονται, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ αυτό το πράγμα, πήρα κάποτε και διάβασα ένα βιβλίο και αισθάνθηκα έναν ενθουσιασμό. Υπήρχε βέβαια και κάποια διδασκαλία κάποιου Κορεάτη, ο οποίος είχε τη διδασκαλία ότι λέγε και θα γίνει. Προσευχή σου και ο Θεός έτσι θα στο δώσει. Θέλεις ένα αυτοκίνητο, πήγαινε ζήτα από το Θεό, θέλω ένα αυτοκίνητο κίτρινο με κανελή βούλες. Ακριβώς όμως έτσι το θέλω και θα δεις πως έτσι θα στο δώσει ο Θεός. Και λέγοντας τις εμπειρίες, εμένα έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά μου. Και έλεγα, κοίταξε να δεις, έτσι εργάζεται ο Θεός. Και πήγανα κι εγώ και ζήταγα αυτοκίνητο με κανελή βούλες. Αλλά δεν ερχότανε. Και μετά πήρα το Ευαγγέλιο και λέω, τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Χαμένα τα έχει. Ο Χριστός λέει, αυτό θέλω, αλλά όχι να κάνεις το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Δηλαδή δεν έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, πρωτοβουλίες στην επιλογή των πραγμάτων στη ζωή μας, αλλά εμπιστευόμαστε τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Πατρός και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν απαιτούμε. Θα απαιτήσεις γιατί είσαι παιδί του Θεού, έλεγε. Δεν απαιτούμε, εκλιπαρούμε, οικετεύουμε, παρακαλούμε και δοξάζουμε το Θεό. Αυτό ήταν μια πολύ σοβαρή εμπειρία. Αρκετά χρόνια πρώτα υπήρχε η Εκκλησία της Κηφισιάς, πηγαίναμε στο σπίτι στη Δροσιά και γιατί δεν είχαμε κατόι τότε στην παλιά εκκλησία, πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε όλοι μαζί. Και μια φορά, μια μέρα εκεί που καθόμαστε, έρχεται κάποιος αδερφός και αρχίζει και κάνει κήρυγμα αυτά που διάβαζα. Και ομολογία, όχ, λέω, και αυτός την πάτησε. Μετά έρχεται άλλος αδερφός, το ίδιο κήρυγμα. Λέω, και αυτός την πάτησε σαν και εμένα. Βέβαια και τα δύο αυτά αδέλφια ήρθαν σε αυτόν, καταλάβαν όπως κατάλαβα και εγώ και απομακρύνθηκαν από εκεί, ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ο Λόγος του Θεού. Ποτέ δεν θα χάσεις αν μένεις στο Λόγο του Θεού, αν μελετάς το Λόγο του Θεού. Πολλά θα χάσεις αν παρασυρθεί η καρδιά σου προς τα έξω και σε άλλα αναγνώσματα. Και στην ερώτηση απαγορεύεται, η απάντηση είναι τίποτα δεν απαγορεύεται. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα ο Θεός να εκλέξεις το τίμιο και να απορρίψεις το αχρίο. Και τι είναι το τίμιο? Μόνο ο Λόγος του Θεού. Και τι είναι το αχρίο? Οτιδήποτε είναι άλλο από το Λόγο του Θεού. Μα δεν μπορώ να διαβάζω και άλλα βιβλία. Από όλα μπορείς να διαβάζεις αν θέλεις. Αλλά πρόσεξε, μην αφήσεις το Λόγο του Θεού. Γιατί όταν αφήσεις το Λόγο του Θεού, από εκεί σιγά 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 ξεκινάει η κατηφόρα και γίνεσαι άλλος άνθρωπος μετά. Όπως όταν αναγεννάται ο άνθρωπος και βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, γίνεται άλλος άνθρωπος μακριά από τον κόσμο, τώρα θα γίνεις άλλος άνθρωπος και θα σε βλέπουν οι άλλοι και θα λένε τι έπαθες. Και θα έχεις απόψεις, θα έχεις γνώμες, οι οποίες θα στηρίζονται στις γραφές άλλων ανθρώπων και όχι στο Λόγο του Θεού. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα
θα χάνεις τη δύναμή σου. Θα χάνεις τη δύναμή σου στο έργο του Θεού, θα χάνεις τη δύναμή σου στην προσευχή, θα χάνεις τη δύναμή σου στην αγάπη, θα χάνεις τη δύναμή σου σε κάθε δραστηριότητα της ζωής σου. Κάποιος μου είχε πει, εσύ είσαι έτσι, μόνο το Λόγο του Θεού. Λέω, μακάρι αδερφέ μου να με κάνει ο Θεός να είμαι έτσι και να έχω μόνο το Λόγο του Θεού. Δυστυχώς ακόμη είμαι ατελής και έχω και άλλα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή το θέλω και επειδή το ζητάω, θέλω να έχω μόνο το Λόγο του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι που θα σε ελέγξει, θα σε εκπαιδεύσει. Πάσα γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, γιατί έχει συγκεκριμένα πράγματα που χαρίζει στον άνθρωπο. Διδάσκει τον άνθρωπο. Και το ερώτημα είναι πολύ κρίσιμο. Ποιος είναι ο διδάσκαλός σου? Ποιος θέλει να σε διδάσκει? Εγώ πάντως θέλω να με διδάσκει ο Χριστός. Τι να σας πω? Και με το πνεύμα του και με το λόγο του και με στην εκκλησία και με τα αδέλφια μου θέλω να είμαι διδακτός του Χριστού. Θα σε διδάσκει λοιπόν η γραφή, θα σε ελέγχει. Και μην μου πείτε τώρα ότι μπορεί ο έλεγχος ο ανθρώπινος να έχει αποτέλεσμα στη ζωή μας. Και εγώ ελέγχω, δεν με ακούει κανείς. Ούτε η γυναίκα μου δεν με ακούει όταν την ελέγχω. Όταν όμως έρθει ο Θεός και μας ελέγξει, τρέμουμε όλοι στο Λόγο του Θεού. Προς έλεγχο, προς επανόρθωση. Τώρα άντε να επανορθώσουμε. Ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να επανορθώσουμε. Ποιος μπορεί να διορθώσει ποιον? Ποιος μπορεί να επέμβει στην καρδιά του ανθρώπου και να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου? Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, επανορθώνει και διορθώνει. Τελικά εκπαιδεύει. Τώρα εδώ είναι, μπαίνουμε στα βαθιά. Μπορώ να σε εκπαιδεύσω εγώ, αλλά τελικά ούτε ένα σκυλάκι δεν μπορώ να εκπαιδεύσω, να κάτσει σούζα. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας εκπαιδεύει. Και πώς μας εκπαιδεύει? Με τη ράβδο Του και τη βακτηρία Του. Αυτές σοφίζουν, αυτή η ράβδος και η βακτηρία είναι που οδηγεί τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω φανατικά. Μιλάω στην Εκκλησία του Θεού από προσωπική εμπειρία, προσωπικά λάθη και προσωπικές αποτυχίες. Όλοι έχουμε περάσει από αυτά. Κάποια στιγμή. Εγώ τι λέω, η εφηβεία μου είναι αυτή, η πνευματική, που θέλω να δω άλλα πράγματα. Ξέρετε, οι έφηβοι κοιτάνε γύρω-γύρω να δουν άλλα πράγματα. Μόλις μεγαλώσουμε, είμαστε μωρά. Μας ταΐζει ο Θεός με το λογικό άδουλο γάλα, μετά ξαφνικά μεγαλώνουμε, αισθανόμαστε ότι ξέρουμε, γινόμαστε έφηβοι και θέλουμε να μάθουμε κι άλλα. Μαθαίνουμε ότι αυτά είναι και τα βλέπουμε ότι είναι επικίνδυνα και ζημιογόνα και ξανεπιστρέφουμε πια σαν άντρες πίστεως. Όμως καλόν είναι να μην περνάμε από τις πνευματικές εφηβείες που όλοι έχουμε περάσει, ή τουλάχιστον να περνάμε γρήγορα χωρίς τραύματα. Και μετά προς εκπαίδευση μεταδικαιοσύνης για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Και μάλιστα το κείμενο λέει να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού. Ξέρετε τι θα πει άρτιος? Ολόκληρος. Να μην έχει ένα χέρι κουλό. Ο μη άρτιος ποιος είναι? Αυτός που είναι αλήθωρος, που δεν ακούει από το ένα αυτή, που το ένα χέρι του είναι κουλό έτσι, που κουτσένει γιατί το πόδι του δεν πάει καλά. Αυτός δεν είναι άρτιος άνθρωπος, που έχει πρόβλημα στους πνεύμονες, έχει πρόβλημα στη μύτη. Δεν είναι άρτιος άνθρωπος σωματικά. Και καλά το να μην είναι ένας άνθρωπος άρτιος σωματικά, γιατί δεν θα είμαστε όλοι μυστερ κόσμος, θα έχουμε και εμείς Ελλάς, θα έχουμε και προβλήματα. Άλλος θα έχει πιο μεγάλη μύτη, άλλος θα είναι κοντός, άλλος θα είναι, εντάξει, το να μην είσαι άρτιος σωματικά δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά το να μην είσαι άρτιος πνευματικά είναι άκρος επικίνδυνο. Άκρος επικίνδυνο. Να είναι άρτιος και και κατηρτισμένος εις πάν έργων αγαθών. Άρα ο άνθρωπος και δύναμη παίρνει και καταρτίζεται με το Λόγο του Θεού.
Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς έλεγξαν τον Κύριο, γιατί δεν ακολουθεί τις παραδόσεις των ανθρώπων. Η απάντηση είναι ότι εις μάτιν με σεβόσαστε ακολουθώντας τις παραδόσεις των ανθρώπων και τις δασκαλίες των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί δεν μολύνει τον άνθρωπο αν πλύνω τα χέρια μου ή αν κάνω το σταυρό μου ή αν μάλλον μολύνει τον άνθρωπο αν κάνω το σταυρό μου, αν βαφτίζω, μιλάω για ανθρώπινες παραδόσεις που έχουν έρθει. Υπάρχουν παραδόσεις οι Ιουδαϊκές που έχουν έρθει και τους έχουν φέρει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, οι Ιουδαΐζοντες. Υπάρχουν παραδόσεις κοσμικές που τις έφεραν οι εθνικοί όταν μπήκαν μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν παραδόσεις μεσαιωνικές, του Μεσαίωνα, που τις έφεραν οι αποστατημένοι, το αποστατημένο ιερατείο. Και υπάρχουν και τελικά και παραδόσεις που ήρθαν μετά το 1500-1400 στην αναμόρφωση, που τις έφεραν οι διαμαρτυρόμενοι. Μια παράδοση των διαμαρτυρόμενων θα κοινωνάς, λέει, κάθε πρώτη του μήνα. Γιατί έτσι είναι η παράδοσή μας. Και άλλες πολλές. Πολλές. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτές τις παραδόσεις τώρα, αλλά ό,τι είναι έξω από το Λόγο του Θεού και αντίκειται προς το Λόγο του Θεού και είναι διδασκαλία ανθρώπινη, ξέρουμε ότι είναι επιβλαβής. Οι μαθητές όταν τ' άκουσαν, του είπαν, το ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς σκανδαλίστησαν επειδή δεν δέχτηκε τις παραδόσεις των πατέρων μας. Και ο Κύριος είπε κάτι πολύ σκληρό αλλά αληθινό. Πάσα φυτεία, την οποία δεν εφύτευσε ο ουράνιος πατέρας μου, θα εκριζωθεί. Κάθε τι που φέρνει το όνομα του Κυρίου, αλλά δεν είναι πεφυτευμένη από το Θεό. Και τι σημαίνει αυτό? Ποια εκκλησία είναι φυτευμένη από το Θεό? Είναι αυτή που λέει ο Κύριος ότι εγώ έχω έναν αμπελώνα, τον εφύτευσα, τον σκάλισα, τον καθάρισα, τον εφύτευσα, έβαλα γεωργούς, περίμενα να κάνουν σταφύλια και κάνανε καλά σταφύλια. Όχι, κάνανε αγριοστάφυλλα. Αγριοστάφυλλα είναι αυτή που ο πατέρας θα ξεριζώσει. Κάνανε σταφύλια. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ποιος είμαι εγώ? Ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς που έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας, αλλά και ο Λόγος του Θεού που απεστάλλει ζωντανός σε όλους εμάς. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, εσείς τα κλίματα και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Ο άνθρωπος λοιπόν που φυτεύεται από τον Πατέρα Θεό στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, αυτή είναι η φυτεία η αληθινή. Πάσα φυτεία που δεν εφύτευσε ο πατήρ μου θα ξεριζωθεί, θα την κόψω. Και συνεχίζει για τους ανθρώπους που έχουν τα βιβλία και τη βιβλιαράκια και κατευθύνονται από αυτά και διδασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Αφήσατε αυτούς. Δηλαδή δεν μπορείτε πια να τους αλλάξετε γνώμη. Ένας τώρα που έχει πάρει αυτό το δρόμο δεν αλλάζει μυαλό. Ό,τι και να του πεις. Πάει, τέλειωσε, δεν αλλάζει μυαλό. Αυτός τώρα έχει βεβαιωθεί μέσα του. Ξέρεις τι είπε ο αυτός, ο εκείνος και ο άλλος. Ξέρεις τι λένε? Τα έχεις διαβάσει? Όχι, δεν τα έχω διαβάσει. Διάβασε τα και μετά πες μου. Να δεις τι σωστά που τα λένε. Και εμείς δεν τα κάνουμε έτσι. Και εμείς δεν τους ακολουθούμε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, αφήσατε αυτούς. Μην ασχολείσαι πια με αυτούς. Αυτοί είναι οδηγοί τυφλών. Αλλά δεν είναι μόνο οδηγοί τυφλών, και αυτοί είναι τυφλοί. Γιατί είναι τυφλοί? Γιατί δεν έχουν φως. Και οι οδηγοί είναι τυφλοί και οι οδηγούμενοι είναι τυφλοί. Γιατί? Γιατί δεν έχουν φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου τούτου. Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Ο Λόγος του Θεού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου τούτου. Όποιος ακολουθεί εμέ, σκοτία σε αυτόν καμία δεν πρόκειται να βρεθεί. Αφήσατε λοιπόν αυτούς. Είναι οδηγοί τυφλών
τυφλοί, και αν τυφλός οδηγεί τυφλών, αμφότεροι, δεν λέει σε γκρεμό. Και δεν είναι τυχαίος ο λόγος του Θεού, ούτε ανθρώπινος, σε βόθρο. Ξέρετε τι θα πει βόθρος? Εκεί που μαζεύονται όλες οι ακαθαρσίες. Φοβερός ο θάνατος μέσα στο βόθρο. Τρέφεσαι, πίνεις, φοβερός. Και δεν μπορείς και εύκολα να βγεις, γιατί δεν έχεις από πού να κρατηθείς. Εγώ μικρός είχα πέσει μέχρι τα γόνατα. Φοβερό ήταν, αδερφοί. Δεν μπορείς να βγεις. Αν δεν ερχόταν ο πατέρας μου να με βγάλει, ακόμη εκεί θα ήμουν. Δεν μπορείς να βγεις. Φοβερό είναι. Και όταν το διάβαζα, λέω να δω το κείμενο πώς το λέει. Να μην λέει σε γκρεμό. Να μην λέει σε... στη θάλασσα, στο ποτάμι. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο βόθρος, άσε που μυρίζει, χάνεις την ευωδιά του Θεού. Αλλά είναι και ό,τι το χειρότερο. Ό,τι το χειρότερο. Φοβερό είναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας τα λέει τόσο χύμα, τόσο απλά, τόσο ωραία, που δεν δικαιολογούμεθα, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε άλλη γνώμη. Αναπολόγητοι είμαστε να έχουμε άλλη άποψη. Και όταν οι μαθητές ρώτησαν, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, αυτή η παραβολή, του λέει και εσείς δεν καταλαβαίνετε, και εσείς είστε ασύνετοι. Αυτοί διδάσκουνε διδασκαλίες εξωτερικές. Τι θα φάγουμε, τι θα πίνουμε, να πλύνουμε τα χέρια, μόλυνσης του σώματος. Ο Λόγος του Θεού όμως δεν ασχολείται με τη μόλυνση του σώματος, ασχολείται με τη μόλυνση της ψυχής. Δεν ασχολείται ιδιαιτέρως με τον εξωτερικό άνθρωπο, ο οποίος φθήρεται, αλλά ασχολείται με τον εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίος ανανεούται κάθε μέρα. Ο άνθρωπος λοιπόν πώς μολύνεται ο εσωτερικός άνθρωπος? Όχι από τα εισερχόμενα, αλλά από τα εξερχόμενα. Γιατί μέσα στην καρδιά υπάρχουν διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, ακούτε, φόνοι, μέσα στην καρδιά, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες και βλασφημίες. Τι μπορεί να φιλοξενήσει η καρδιά του ανθρώπου? Τι καθάρισμα κάνει ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου? Τι βγάζει από την καρδιά του ανθρώπου? Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να σκεφτούμε την προ-Χριστό ζωή μας, θα δούμε ότι ακριβώς έτσι ήταν η καρδιά μας. Γεμάτη από διαλογισμούς πονηρούς, έτσι δεν ήταν, αδερφοί? Γεμάτη από φόνους. Τι είναι ο φόνος? Μίσος. Ο μισός των αδελφών αυτό είναι ανθρωποκτόνος. Μίσος. Ξέρετε θα πει μίσος? Και πέστε μου ποιος δεν ήτανε. Μοιχείες. Εκεί να δεις τι γινότανε. Πορνίες. Ο Θεός να μας φυλάει. Κλοπές. Ψευδομαρτυρίες. Όλο ψέματα ήταν η καρδιά μας. Βλασφημίες. Όλο βλασφημούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Κατηγορούσε. Άρα λοιπόν το κρίσιμο σημείο δεν είναι οι διδασκαλίες των ανθρώπων που καθαρίζουν το σώμα. Το κρίσιμο σημείο είναι ο Λόγος του Θεού που καθαρίζει την καρδιά. Γιατί μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι καθαρίζει την καρδιά. Ο Κύριος είπε ακόμη και πριν να σταυρωθεί, όταν πήγε να πλύνει τα πόδια των μαθητών, τι τους είπε? Καθαρά και εξάστερα. Λέει ο Πέτρος, μη γέννητο να πλύνει σε μένα τα πόδια μου. Εγώ θα στα πλύνω. Όχι, του λέει, σώπα. Σεις πάντες είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ακούσατε. Μόνο τα πόδια σας έχουν χρίαν να τα καθαρίσω. Και αν δεν δεχτείς, δεν έχεις μερίδα μετέ μου. Ο Λόγος του Θεού μας καθαρίζει, είναι το γάργαρο νερό. Το καθαρό νερό που βγαίνει από την πηγή των ζώντων υδάτων.
Για μείνε χωρίς να διαβάσεις το Λόγο του Θεού λίγες μέρες. Για μείνε έξω από την Εκκλησία του Χριστού για λίγες μέρες και πες μου πώς είναι η ζωή σου. Θυμάμαι καμιά φορά που πήγαινα από τη δουλειά μου, τώρα δόξα τω Θεώ δεν πηγαίνω, στο εξωτερικό, και έμενα μια εβδομάδα, μια εβδομάδα σπάνια έμενα, γιατί εγώ γύριζα, οι άλλοι μένανε. Εγώ Σαββατοκύριακο προσπαθούσα να είμαι εδώ και ήμουνα, αλλά έλειπα Δευτέρα με Παρασκευή. Όταν γύριζα ήμουν άδειος, άδειος, διψασμένος, πεινασμένος, απομονωμένος. Χωρίς την Εκκλησία, χωρίς το Λόγο του Θεού, ο άνθρωπος χάνει. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Για μείνε χωρίς ψωμί και χωρίς νερό. Πόσες μέρες θα μείνεις? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, ξέρεις πώς θα γίνεις? Πετσί και κόκαλο. Θάνατος. Χειρότερα είναι στον πνευματικό, τον εσωτερικό άνθρωπο, αν μείνει χωρίς ψωμί, το Λόγο του Θεού, και νερό, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πολύ χειρότερο είναι. Δεν μπορείς, δεν είναι δυνατόν να επιβιώσεις. Είπαμε λοιπόν ότι μία από τις μεγάλες αμαρτίες των ανθρώπων και ιδιαίτερα των εκκλησιών εν γέννη του λαού του Θεού της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης ήταν οι καινούργιες διδασκαλίες, οι παραδόσεις ή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω να το δούμε αυτό αδερφοί, στη σελίδα 1043 από το βιβλίο προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο δεύτερο, επιστολή προς Κολοσσαείς και εδάφιο 8. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς, βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Δύο πράγματα λοιπόν φέρνει μπροστά μας. Πρώτον, τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έχει καταστρέψει εν πολύ στην πρώτη εκκλησία, την αρχαία εκκλησία, όχι την αποστολική. Πρώτα ήρθαν οι παραδόσεις που προσπάθησαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί να βάλουν μέσα στην εκκλησία του Χριστού τον νόμο, την περιτομή και άλλα πράγματα, ιδιαίτερα την περιτομή, ζηλωτές του νόμου, και στη συνέχεια όταν μπήκανε οι ειδωλολάτρες έβαλαν τη φιλοσοφία και δημιούργησαν ο ελληνικοχριστιανικός ορθόδοξος πολιτισμός ή ο δυτικοκαθολικοϊταλικός πολιτισμός. Όταν ανέμιξαν τον Πλάτωνα με το Χριστό, δημιούργησαν ένα έκτρωμα. Και όταν έμπλεξαν τη διδασκαλία του Χριστού με την οποιαδήποτε και την ελληνική φιλοσοφία, που είναι δύο τελείως ξεχωριστά πράγματα, δεν μικραίνουμε τη σοφία των αρχαίων Ελλήνων και των φιλοσόφων, αλλά δεν τους αφήνουμε να κάνουν σούπα φιλοσοφία και Ευαγγέλιο. Βεβαίως οι επιστήμες των ανθρώπων αυξάνουν και προοδεύει η ανθρωπότητα, δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Βεβαίως έχουμε κληρονομιά εμείς οι Έλληνες τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τις αρχαίες ελληνικές επιστήμες, καμία αμφιβολία σε αυτό, και καυχόμεθα εμπολείς, γιατί μας παρέδωσαν το σημαντικότερο, μια γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε ο Χριστός και το Ευαγγέλιο, ο Θεός. Βεβαίως τους τιμάμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν κάνουμε φασουλάδα με αγκινάρες, δεν τα ανακατεύουμε αυτά τα δύο. Άλλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει τον άνθρωπο,
Και άλλο οι φιλοσοφίες οι ανθρώπινες, που εγώ θα τολμούσα να πω και ξευγενίζουν τον άνθρωπο. Τον έκαναν από βαρβάρους, τους έκαναν πολιτισμένους. Φέραν τη δημοκρατία. Έφεραν τέχνες, γράμματα. Ανεπτύχθη ο ανθρώπινος, η ανθρώπινη ζωή. Αλλά άλλο όμως η ανάπτυξη, οι επιστήμες. Δεν τις αμφισβητούμε. Οι τέχνες δεν τις αμφισβητούμε. Αλλά δεν τις μπερδεύουμε. Άλλο η ψυχή μας, άλλο η αιώνια ζωή, άλλο η θυσία του Χριστού, άλλο η Ανάσταση του Χριστού και άλλο ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας έγραψε ωραία πράγματα, Θουκυδίδης, ιστορικός μέγας, η παλαιότερη μυθολογία, ο Όμηρος, ιστορικός και μυθολόγος. Τα διαβάζουμε, είναι ωραία πράγματα αυτά. Και πολύ αργότερα οι φιλόσοφοι της Δύσης, στην εποχή της Αναγέννησης. Άλλο λοιπόν η φιλοσοφία, οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες, τα οποία τιμούμε και θεωρούμε ότι ο Θεός τα δίνει. Γιατί δεν μπορώ να πω τώρα ότι την ιατρική δεν μας την έδωσε ο Θεός. Οι άνθρωποι κάποτε πριν 2000 χρόνια πεθαίνανε στα 50, ο Παύλος ήταν 60 χρονών και λέει «ο γέρονον ο Παύλος». Σήμερα γέροντας είναι πάνω από 90 χρονών. 80 χρονών είναι κοπελιές ακόμη οι γυναίκες. Περίπου. Εντάξει. Περίπου. Αλλά 70, λέω πόσο πέθανε, 73, παιδί πράγμα βρε παιδί μου, 73. Έτσι είναι αδερφοί. Τότε όμως 60 ήτανε γέρος, πάει. Καλή ψυχή. Το λέω γι' αυτό γιατί είμαι 63 τώρα, έτσι. Για μένα το λέω, Θεός να μας φυλάει. Όμως ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ιατρική είναι δώρο Θεού? Ή ο ηλεκτρισμός? Όλες οι επιστήμες. Να πούμε τώρα η μηχανογράφηση, το ίντερνετ, αυτά είναι φοβερές ανακαλύψεις των ανθρώπων. Έχουμε ηλεκτροφωτίσει όλη τη γη. Φοβερή ανακάλυψη. Όταν ήμουν μικρός, σε μέρη που πηγαίναμε, το Μαρούς είχε ιδέη, σε μέρη που πηγαίναμε είχαμε στον Κάλαμο. Μέχρι το 60 είχαμε φαναράκια. Πιο νωρίς. Μέχρι το 70. Για να ξέρεις πιο καλά, πιο μεγάλη που είμαι. Μέχρι το 70 είχαν φαναράκια. Με λιχνάρια είμαστε. Αλληλούια. Δεν αμφισβητούμε τις τέχνες, τις επιστήμες. Θεωρούμε ότι είναι δώρα Θεού. Αλλά δεν τα μπουρδουκλώνουμε. Δεν τα βάζουμε μαζί. Άλλο το Ευαγγέλιο του Χριστού που μας διδάσκει την αιώνια ζωή, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, την αναγέννηση. Καμία επιστήμη δεν μπορεί να περιγράψει το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Καμία επιστήμη. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το περιγράψει αυτό. Καμία επιστήμη δεν μπορεί να περιγράψει τον λεπρό καθαρίστητη και να θεραπευθεί αμέσως σε ένα δευτερόλεπτο. Καμία επιστήμη δεν μπορεί να παράγει λεμόνια, πορτοκάλια. Μπορεί να τα στύψει και να κάνει λεμονάδες και πορτοκαλάδες. Να τα παράγει δεν μπορεί. Άλλο λοιπόν η επιστήμη που ασχολείται με την επεξεργασία των φυσικών πραγμάτων και των σωμάτων μας, και άλλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, μη σας εξαπατήσει κανείς δια της φιλοσοφίας πρώτον και της ματαίας απάτης. Ποια είναι η ματαία απάτη? Με να σου δείξει πράγματα. Θέλεις να σου χαρίσει όλο τον κόσμο? Θέλεις να γίνεις
ο νούμερο ένα χειρούργος. Θέλεις να αποκτήσεις πολλά χρήματα. Ματέα απάτη. Και υπάρχει και η άλλη απάτη, η οποία είναι πιο σοβαρή. Θέλεις να γνωρίσεις τα πνευματικά που είναι πάνω από το Ευαγγέλιο. Θέλεις να σου πω πόσα δαιμόνια υπάρχουν. Έτσι μου έχει πει. Όχι, δεν θέλω, λέω, τι τα κάνω. Μου λέει, δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Ούτε θέλω να μάθω. Εμείς θέλουμε να μάθουμε τα πράγματα, αδερφοί, που σώζουν την ψυχή μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα απόκριφα θες να τα μάθεις? Όχι, όχι. Καθόλου μάλιστα δεν θέλω. Τη Σολομονική να δεις δυνάμεις εκεί. Όχι εσείς. Έχεις δει, μου λέει, τους μάγους που περπατάνε στον αέρα? Δεν τους έχω δει και δεν με ενδιαφέρουν. Λέει, καλά δεν βλέπεις? Δεν βλέπω τηλεόραση. Αν και τους έχω δει μέσα στο ίντερνετ. Ένας λέει περπατάει στον αέρα. Άλλος περπατάει επάνω στα κύματα. Άλλος τον κόβουνε στη μέση, λέει, και τον ξαναενώνουνε. Είπα γιο πίσω μου σατανά, λέω εγώ. Έχεις δει ο Χριστός να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια? Αυτό είναι. Έχεις δει ο Χριστός να παίρνει τον κατεστραμμένο άνθρωπο και να τον ανοικοδομεί και να τον κάνει ένα τέλειο άνθρωπο? Έχεις δει τον αμαρτωλό να τον ελευθερώνει από όλες τις αμαρτίες και τα πάθη του? Έχεις δει άνθρωπο να βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, να μιλάει ξένες γλώσσες και να προφητεύει? Αυτά είναι τα θαύματα του Χριστού, αδερφοί. Άλλο λοιπόν τι κάνει ο Χριστός και άλλο τι κάνουν οι άνθρωποι. Ούτε φιλοσοφίες, ούτε μάταιες απάτες κατά την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου. Διαβάζω δίπλα στο 20, στο ίδιο κεφάλαιο. Εάν λοιπόν να πεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί τώρα πια σαν να είστε ζώντες όταν έχετε πεθάνει εν τον κόσμο, υπόκειστε πάλι σε διατάγματα ανθρώπων, λέγοντες μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντοτε φθύρονται δια της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλία των ανθρώπων. Και εδώ προσοχή, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας. Αυτό είναι τα βιβλιαράκια, αδερφοί. Φαινόμενον σοφίας. Και μάλιστα που οδηγούν? Εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν ανθρώπων, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Φαινόμενον σοφίας, φαινόμενον θρησκείας, φαινόμενον ταπεινοφροσύνης, σκληραγωγία σώματος, εις ουδεμία τιμή έχοντα την ευχαρίστηση σαρκός. Αυτές είναι, αδερφοί αγαπητοί, οι παραδόσεις που αλλού ο Λόγος του Θεού τις λέει και θέλω να το δούμε. Έτερο διδασκαλίες. Και να πάμε και σε αυτό για να τελειώσουμε σήμερα με τις παραδόσεις και τις έτερο διδασκαλίες των ανθρώπων. Να πάμε σελίδα 1053. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά θα περιοριστούμε σε αυτά. Διαβάζω από το 6ο κεφάλαιο και από το 3ο εδάφιο. 3 εδάφιο 6ου κεφαλαίου Τιμόθεου, επιστολή Α Τιμοθέου του Αποστόλου Παύλου. Εάν τις δε εταίρο διδασκαλεί, δηλαδή τι λέει, άλλα πράγματα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, φαρδένει την οδό ή στενεύει την οδό, δηλαδή γίνεται σούπερ άγιος ή κοσμικός, βάζοντας διατάγματα ή βγάζοντας το Λόγο του Θεού και ελαφραίνοντας και νερώνοντας το Λόγο του Θεού, εάν εταίρο διδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλία την κατευσέβεια. Ποια είναι η κατευσέβεια η διδασκαλία? Η διδασκαλία που περιέχει και ακολουθεί και είναι μέσα στο μυστήριο της ευσεβίας, ότι ο Θεός ελθαίνει σαρκή. Αυτός είναι τετυφωμένος, τυφλός και δεν εξεύρει τίποτα, δεν εξεύρει. Γιατί ένας άνθρωπος όταν ετεροδιδασκαλεί, στην πραγματικότητα δεν ξέρει τίποτα.
αλλά είναι άρρωστος ο άνθρωπος αυτός πνευματικά. Νοσεί για συζητήσεις και λογομαχίες. Και τσακώνεται κιόλας. Λογομαχεί, συζητάει. Εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν και αποστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβεια ενώ είναι πλουτισμός, απομακρύνου από τον τιούτον. Αφήσατε αυτούς, λέει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, απομακρύνεστε από τις τιούτους, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Σελίδα 1056, δέλτα κεφάλαιο, τρία εδάφιο. Γιατί αφήσατε αυτούς? Γιατί απομακρύνεστε από αυτούς? Διότι θέλει ελθεί καιρός και δεν θέλουσι υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλία η ετεροδιδάσκαλη και οι κάθε άνθρωποι, καθένας άνθρωπος που διδάσκει ή διδάσκεται όχι από τον Χριστό αλλά από ανθρώπους, αλλά θέλουσι επισορεύσει στους εαυτούς τους διδασκάλους κατά τα ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοή. Όχι δηλαδή με την καρδιά, αλλά με τα αυτιά. Γαργαλιζόμενη την ακοή, ώστε από μέν της αληθείας θα αποστρέψουν την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θα εκτραπούνε. Και αρχίζουν πια από εκεί και πέρα τα παραμύθια. Παραμύθια πάρα πολύ σοβαρά, θα πω μερικά όμως γιατί πρέπει. Μιλάνε παραδείγματος χάρη για τη μητέρα του Κυρίου, ότι ανελήφθη και όταν πέθανε το Πνεύμα το Άγιο μετέθεσε τους 12 Αποστόλους εκεί που ήταν το σώμα της Μαρίας και ξαφνικά το είδαν να αναλαμβάνεται όπως του Χριστού και να ανασταίνεται. Και μετά ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και τους ξαναπήρε πίσω. Γιατί δεν μητέρα του Κυρίου, έχουν βγάλει και έχουν βγάλει διδασκαλίες. Και έλεγα, πάντοτε ήταν η απορία μου, πού τα βρήκαν όλα αυτά. Ότι μεγάλωσε μέσα στο ιερό, ενώ δεν έμπαινε κανείς μέσα στο ιερό, καμία γυναίκα, παρά μόνο μια φορά του χρόνου ο αρχιερεύς, αυτή μεγάλωσε μέσα στο ιερό. Ή ότι παντρεύτηκε έναν γέρο 80 χρονών και για να την προστατεύει. Και λέω, πού τα βρήκανε αυτά? Και έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Ιακώβου, το ψευδοευαγγέλιο του Ιακώβου. Ένα πραγματικά άθλιο ανθρώπινο κατασκεύασμα που περιέχει πλήθος αθλειοτήτων. Προσβάλλει τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, την Αγία Μητέρα του Κυρίου, την Παρθένο Μαρία, αλλά και άλλα βιβλία τα οποία έφτιαξαν άνθρωποι και τα οποία δυστυχώς σαν διδασκαλίες και σαν μύθοι και παραμύθια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και αυτό ξεκίνησε το 400, τον 4ο αιώνα μετά Χριστό. Και άλλα πολλά, όπως ήταν το Ευαγγέλιο του Θωμά και ξέρω εγώ και ποιο άλλο Ευαγγέλιο. Και καταντάνε τις θρησκείες αδύναμα παραμύθια και επισορεύουν διδασκάλους ή σε αυτούς κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενη την ακοήν, ώστε από μέν της αληθείας αποστρέφουν την ακοή αυτών, εις δε του μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Έχουμε πάρει μια απόφαση στη ζωή μας, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι το καταστατικό της ζωής μας, το καταστατικό της οικογένειές μας, το καταστατικό της Εκκλησίας μας. Είμαστε διδάσκαλοι? Όχι, μαθητές είμαστε. Τα ξέρουμε όλα? Όχι. Αγωνιζόμαστε πότε ο ένας πότε ο άλλος μέσα από τις ημελέτες, μέσα από το κήρυγμα, μέσα από τις προσευχές να μπαίνουμε και να μένουμε στην αλήθεια. Διεκδικούμε την αυθεντία της απόλυτης αλήθειας και της απόλυτης διδασκαλίας? Ποτέ, σε καμία περίπτωση.
Είμαστε άνθρωποι, έχουμε κάνει λάθη, διορθωνόμαστε και προσευχόμαστε ο Θεός να μας φωτίζει, να περπατάμε απόλυτα στα ίχνη του Χριστού, στο Λόγο του Θεού. Και όποιος διαπιστώσει σε εμάς λάθος, τον παρακαλούμε να έρθει να μας το πει, να το διορθώσουμε. Δεν τα ξέρουμε όλα και ούτε θα τα μάθουμε ποτέ όλα. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι αυτά που δεν ξέρουμε είναι διπλάσια από αυτά που ξέρουμε. Δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από μαθητές του Ιησού Χριστού. Μαθητεύουμε και θα συνεχίζουμε να μαθητεύουμε μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Και το επαναλαμβάνω κάθε φορά, όποιος διαπιστώσει λάθος στη διδασκαλία μας, να τον ακούσουμε μεγάλη προσοχή, να το δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και πάρα αυτά να το αλλάξουμε. Αμήν αδερφοί, πάρα αυτά, αλλά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, όχι μέσα από φιλοσοφίες, ούτε από μάταιες συνδιαλέξεις, ούτε από συζητήσεις και ιδιαιτέρως ούτε από βιβλία και βιβλιαράκια αμφιβόλου ποιότητος και προελεύσεως. Ο Θεός να μας φυλάει. Και έτσι, προχωρώντας τη σειρά των μαθημάτων μας περί αμαρτίας, πήκαμε πια, θα μπούμε την άλλη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού, στα τέσσερα μη τα οποία αναφέρει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, τα οποία δεν είναι αμαρτίες εάν τα πράξουμε, αλλά σαφέστατα είναι κάτι που δεν ευαρεστείται ο Θεός. Από την άλλη Δευτέρα λοιπόν θα μπούμε στα τέσσερα μη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τα οποία είναι καθοριστικά για την πιο ευλογημένη και πιο ευλογημένη ζωή μας. Ο δάσκαλός μας είναι ένας, λέγεται Ιησούς Χριστός Κύριος. Ο καθηγητής μας είναι ένας, λέγεται Ιησούς Χριστός Κύριος. Πατέρες δεν έχουμε. Ένας είναι ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Και εμείς, μαθητές του Χριστού και παιδιά του Θεού. Αμήν.